mio tango. Triste, ma per folna su petici. Για αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό. Καλημέρα καλλιτέχνη! Καλώς το μοντέλο της ζωής. Με έφαγε η αγωνία. Θέλω να δω τις φωτογραφίες μου. Αφού σας είπα ότι αύριο θα είναι έτοιμο. Γιατί? Δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Ένταση και αυτοί που θα τις δουν δεν πρόκειται να κοιμηθούν ποτέ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το είπα γαλλικά. Εμείς οι καλλιτέχνες μιλούμε και ξένες γλώσσες. Προφίλ, αμφάς, ρετούς. Δεν μου λες βρε καλλιτέχνη. Ορίστε. Μήπως έπρεπε να βγάλω και καμιά με μαγιό. Για την Αυστραλία δεν πρόκειται να τη στείλετε. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται. Γιατί? Εκεί κυκλοφορούν και άλλα θηρία. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Ήτανε σουηδικό μια που το θέμα μας ήταν σεξ. Δεν μου λες, λες να πετύχανε οι πόζες μου. Εξαρτάται αν δεν τρόμαξε το φιλμ. Γιατί τρομάζουν και τα φιλμ. Βεβαίως, εγώ χρησιμοποιώ φιλμ ευαίσθητα. Α, δεν μου λες καλλιτέχνη. Ορίστε. Ποια λες να είναι πιο πετυχεμένη, η χαμογελαστή ή η κατσούφα. Και οι δυο θα κάνουν τη δουλειά τους. Και οι δυο θα βγουν τρομερά υπέροχες. Κάτι μεταξύ Τσέκης Χαν και Μπελμοντό. Μα αυτοί είναι άντρες! Κι εγώ είμαι καλλιτέχνης. Και για να μην παρεξηγηθώ βγάζω φωτογραφίες ανθρωπρεπής. Κι αυτό δεν το κατάλαβα! Δεν χρειάζεται να το καταλάβεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε μονάχα εμείς οι καλλιτέχνες. Αχ, πότε θα έρθει η αυριανή ημέρα! Αύριο. Αυτό πιστεύω να το κατάλαβες. Βέβαια. Αλήθεια, τι κάνει η ανιψούλα σου η Πόπη. Πώς δεν έρχεται εδώ πέρα να της τραβήξουμε καμιά ποζούλα. Μήπως δεν μας καταδέχεται. Όχι ότι δεν σε καταδέχεται, αλλά τώρα τελευταία είναι πολύ απασχολημένη. Δουλεύει. Ναι, τον πατέρα. Πω. Αυτή είμαι εγώ. Μάλλον δεν σπινισέβα. Και έχω εγώ ένα μάτι μόνον. Τι φταίω εγώ, αφού το άλλο το κλείσατε. Δεν τη στέλνω εγώ αυτή τη φωτογραφία στην Αυστραλία και ούτε δεν πληρώνω. Ο γαμπρός θέλει να δει νύφη και όχι τον κύκλοπα. Τότε έχω να σας δώσω μια άλλη. Δική μου. Όχι της Ούρσου Λάμβρες. Αυτή θα αρέσει καλύτερα. Δηλαδή να τον εξαπατήσω, ε. Μα έχετε τόσα άλλα χαρίσματα που η ομορφιά είναι μικρή λεπτομέρεια. Σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Αλήθεια. Η ανιψούλα σας είναι σπίτι σπόπι αραβωνιάστη. Όχι ακόμα, όχι, όχι. Τότε ποιος είναι αυτός ο μουστάκιας που κάνει βόλτες όλη την ημέρα κάτω από το σπίτι και την περιμένει. Τίποτα, οικογενειακός φίλος. Α, και όλη η γειτονιά έχει βουήξει ότι τα έχουν μαζί. Η γειτονιά καλά τα κάνει, εντάξει τη δουλειά της. Κουζοβόλη, αγουλοβόλη. Μα σας παρακαλώ, μην θυμώνετε, μην χαλάτε αυτό το ωραίο προσωπάκι. Αυτά τα ωραία μάτια. Αχ, αχ, τι ομορφιά είναι αυτή. Μόλις σας βλέπει άνθρωπος θαμπώνεται. Κι εγώ όταν σας βλέπω, αν ξέρατε τι μου θυμίζετε. Τι σας θυμίζω. Τη μικρασιατική καταστροφή. Τον κακό σου τον καιρό.